αναπτύξει παράλογες τοποθετήσεις του κύρου Τατάρ και επομένως από τη στιγμή που δεν πρόκειται να υπάρξει συνέχεια στη βάση αυτής της εισήγησης, ούτε και εμείς έχουμε πρόθεση να δώσουμε την οποιαδήποτε συνέχεια. Η δική μας όμως συμβουλή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι να αποφεύγονται τέτοιες διφορούμενες και αφιλεγόμενες τοποθετήσεις, γιατί έχουν την τάση να απομακρύνουν την προσοχή από τα σημαντικά ζητήματα και θέματα που έχουμε ενώπιον μας και δίνουν την ευκαιρία σε εκείνους που θέλουν να αλλάξουν τη βάση των διαπραγματεύσεων να επικαλούνται δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά την ουσία, είναι ξεκάθαρο πως συνεχίζεται η προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας, συνεχίζεται η προσπάθεια αναβάθμισης του ψευδοκράτους, συνεχίζεται η προσπάθεια αλλαγής της βάσης των διαπραγματεύσεων στην συνομοσπονδία των δύο κρατών. Επομένως, θεωρούμε ότι από τη στιγμή που έχει ληφθεί η απόφαση να προχωρήσουμε με μέτρα αντίδρασης, ιδιαίτερα εν ώψη της συνεχιζόμενης και παράνομης προσπάθειας επικεσμού της περίκλησης της περιοχής της Αμοχώστου, και εν ώψη του γεγονότος ότι ήδη έχουν αποφασιστεί διάφορα μέτρα αντίδρασης τα οποία βρίσκονται προς την ορθή κατεύθυνση, όπως ήταν η ανάκληση των διαβατηρίων, όπως ήταν η προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας για προεδρική δήλωση κατά των ενεργειών της Τουρκίας, ως Δημοκρατικό Κόμμα θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση αυτών των μέτρων, έτσι ώστε να προωθηθούν μέτρα που πραγματικά θα προκαλέσουν κόστος στην Τουρκία, αλλά και στο ψευδοκράτος. Πρέπει να πείσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε αποτελεσματικά σε αυτές τις προκλητικές και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, γιατί αλλιώς η Τουρκία θα συνεχίσει και θα βρεθούμε ενώπιον νέων τελεσμένων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ, τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Αντιλαμβανόμαστε σύμφωνα και με τις δηλώσεις ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κλείνει το...